να το ξαναδιαβάσω πάλι. Ναι. Ουκ έγνωσαν ουδέ συνήκαν εν σκότη διαπορεύσονται σαλευθίδωσαν πάντα τα θεμέλια τη γη. Και λέει τώρα για τους ανθρώπους αυτούς που δεν βάζουν μυαλό, που ξεκίνησε από τον πρώτο στίχο μέσα στη συναγωγή, που δεν θέλουν το Θεό, δεν θέλουν το φως, δεν θέλουν το μοναδικό Θεό, δεν θέλουν τον ένα και μοναδικό που θα τους φωτίσει αυτούς τους μικρούς Θεούς που έχουν την εξουσία και πρέπει και αυτοί έχουν ανάγκη τον Θεό. Και αυτοί έχουν ανάγκη τον Θεό. Όλοι. Λοιπόν, και έχουν γίνει αντίστροφα τα πράγματα. Λοιπόν, και λέει εδώ, το ξαναδιαβάζω και θα τελειώσουμε με το κομμάτι αυτό. Γιατί θα δώσουμε λίγο εμιλία. Λέει, ουκ έγνωσαν ουδέ συνήκαν εν σκότη διαπορεύσονται, σαλευθίδωσαν, σαλευθίδωσαν πάντα τα θεμέλια της γης. Δηλαδή, λέει εδώ, ουκ έγνωσαν, δεν γνώρισαν, δεν ήθελαν να γνωρίσουν. Δεν είχαν θέληση. Δεν είχαν συνέστηση. Δεν είχαν απάνω τους, δηλαδή, τα με καθήκοντά τους δεν τα γνώριζαν το τι πρέπει να κάνουνε, την εξουσία τι θέλανε. Αλλά αυτό που έλεγε... Υπάρχει μετά από την εξουσία και ορισμένα καθήκοντα. Ναι. Διότι, για να πω τα καθήκοντα, θα το βάλω εγώ το μαχαίρι τώρα στο κόκαλο. Όχι ο πατέρας. Βάσει του Λόγου του Θεού. Όχι εγώ, με και μερικά μου λόγια, βάσει του Λόγου του Θεού. Αυτό κάπου εκεί πήγανε να ξεφύγουνε και οι Απόστολοι, οι μαθητές του Κυρίου, που σταυρώθηκε ο Κύριος για όλους μας και για τους μαθητές. Και λένε οι μαθητές, εγώ τόνα, εγώ τ' άλλο, εγώ θέλω εκεί, εγώ τ' άλλο. Δηλαδή όλοι θέλαμε να βολευτούνε και να πάρουμε κάποιες θέσεις καλές. Ναι. Και στη ζωή αυτή και στην άλλη που έλεγε ο Κύριος. Και λέει ο Κύριος, δεν ξέρετε τι ζητάει. Ούτε το ποτήριο που πίνω εγώ. Μπορείτε να το πείτε και εσείς. Και αυτό το ποτήριο τι είχε μέσα. Το ίδιο του το σώμα και το αίμα του. Μόλις καταλάβανε το τι ακριβώς τους είπε ο Κύριος, κάνανε πίσω. Δηλαδή, και ερωτώ, και λέω εγώ, ο Κύριος ήρθε και ήταν βασιλεύς των βασιλευόντων, ο μέγας βασιλεύς, ο μέγας αρχιερεύς όλων των αρχιερέων και των ιερέων. Λοιπόν, αλλά για να γίνει μεγάλος, ταπεινώθηκε πάνω στο σταυρό, σταυρό δε μέχρι θάνατο. Και αυτό το αίμα το έκανε για να νικήσει τον ίδιο ποιον, τον Σατανά που είχε πάρει όλα τα πλάσματα του Θεού και τα πήγαινε στον άλλη. Είχαμε απώλεια. Λοιπόν, εμείς για να είμαστε, για να είμαστε μεγάλοι και ειδικά αυτοί που έχουν τους βαθμούς και τις εξουσίες, οι μικροί θεοί, βασιλιάδες, υπουργοί, πρωθυπουργοί, πρόεδροι και σε όλο τον κόσμο. Από τον εαυτό τους θα δώσουν τίποτα, θα δώσουν κάτι προς το λαό τους, σε αυτό που έχουν υποσχεθεί. Διότι λέει ότι τον όρκο που κάνουμε μέχρι τελευταία γρανίδος του αίματος μου δίνω όρκο στην Αγία Γραφή, στο Λόγο του Θεού. Γιατί για το λαό μου. Εγώ δεν είδα να στάξει αίμα. Λίγο, όχι από πολύ, λίγο για το λαό. Καθόλου. Λοιπόν, και εδώ το λέει το κείμενο πριν 3.000 χρόνια. Ότι αυτοί οι άδικοι όμως κριτέ πάσχουν από ηθική τύφλωση. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό. Πολύ. 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 Και θα δούμε από το διάστημα του κύριου. Πολύ. Προσπαθώ εγώ, εσύ, ο ένας το άλλο, μοναδικότητες, να περισσώσουμε ό,τι υπάρχει σκήτημα.
στο παιδί σου, εγώ στο δικό μου παιδί, α, το και όταν το παιδί βγαίνει έξω, η τύφλωση αυτή είναι φανερή. Διότι πηγάζει πρώτα από την ίδια την παιδεία. Η παιδεία είναι τυφλή. Γιατί ένα μάθημα δεν το εκτελούν στο ακέραιο και όπως πρέπει. Ποιο, τα θρησκευτικά. Το πιο δεν κύριο. Τα, το περνάνε το άλλο που είναι τόσο πολύ γρήγορα. Και όμως σε αυτά τα θρησκευτικά επάνω έχω να πω κάτι τούτο και κλείνω. Εγώ κλείνω για να, γιατί θέλει να φύγω όλα μαζικά έτσι. Πάνω στα θρησκευτικά έχω να πω τούτο. Ότι οι καθηγητές μας, όλοι οι καθηγητές που είναι μέσα στην παιδεία προβάλλουν τον Άγιο Κοσμά που είναι το λόγο. Το κάνουν και μάθημα. Ο Άγιος Θεμάς ο Ετωλός, που ήταν Άγιος, που ήταν έτσι, που ήταν... ο Άγιος Θεμάς ο Ετωλός, δεν θέλει πρόβολο. Διότι δεν έκανε τίποτα από μόνος του. Με τη χάρη του Θεού τα έκανε. Και αυτό που έκανε, τι έκανε. Να το πούμε με δύο λόγια. Η Ελλάδα ήταν σκλαβωμένη 400 χρόνια. Το ποδητό της λευτεριάς δεν ερχόταν. Και ξέρετε γιατί. Γιατί έλειπε μέσα από το λαό που ήταν σκλαβωμένο στα 400 χρόνια η πίστη του Χριστού. Η πίστη του Χριστού. Ναι. Και ήρθε να μας διδάσκει και να μας μάθει τι σημαίνει πίστη. Γι' αυτό είπε τις εκκλησίες να τα κάνετε, θα τις κάνετε σχολεία, να μάθετε το λόγο του Θεού τόσο όσο μπορείτε να το διαβάζετε για να μάθετε το λόγο του Θεού και να καταλαβαίνετε το τι ακριβώς θέλει από εσάς και τι πρέπει να κάνετε εσείς για τον Χριστό. Και όταν μάθετε αυτό, το απλό θα δάθει τοποθετώ τη λευτεριά. Προσέχτε όμως, λέει ο Άγιος Κοσμάς, σε προφητείες, λέει, πάνω εκεί. Όταν μάθετε περισσότερα γράμματα, μπορεί να έρθει και η καταστροφή του κόσμου. Διότι τα πολλά γράμματα φέρνουν τι. Τον άνθρωπο. Εγωισμό. Εγωισμό σε μία υπεροψία ότι είναι κάτι. Λοιπόν, γι' αυτό σε αυτή την υπεροψία έχω να προσθέσω τις δύο λέξεις που είπα στην αρχή. Ακούστε τις. Ο Θεός έστει εν συναγωγή Θεών. Ποτέ είπε στο μάγο. Αυτοί που ξέρουν τα πολλά. Μα ο Κύριος δεν ήξερε πολλά. Ήρθε να πράξει πολλά, να κάνει πολλά. Εμείς ξέρουμε πολλά, δεν πάθουμε τίποτα. Άραγε ίσως δεν ξέρουμε τίποτα. Τίποτα. Να μαγωστήσει η χάρη του Θεού, η χάρη του Θεού, τουλάχιστον ο λόγος του Θεού, όπου και να διαβάζουμε, στην Παλιά Διαθήκη ή στην Καινή Διαθήκη, είναι ένα και μοναδικό. Θέλει ο Θεός μέσα από, από τον παλαιό το λόγο του, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, να μας φέρει μηνύματα και να πει «Παιδί μου, για σένα δεν μιλάω». Αν αυτά δεν τα πάρουμε, να τα βάλουμε μέσα μας και να τα κάνουμε έργο, έργο στην πράξη, να τα κάνουμε, να το πούμε σήμερα, χριστοπραξία και όχι χριστολογία, δεν θα έχουμε τέλεια καμία. Έχουμε η χάρη σήμερα να μας φωτίσει και, και αύριο να έχουμε καλό ξημέρωμα ημέρα Κυρίου του Παναγιώτη. Ευχαριστούμε πάλι. Για να το δούμε. Θα πούμε και το Άγγελο στο Βόρειο. Ναι, ναι. Τσίγου, παππού. Πάτε εδώ και να πούμε και το Άγγελο στο Βόρειο. Πάμε Παρθένε χαίρε
Ευχαριστούμε για όλα.